Εμείς ο σύλλογος αυτό που κάνουμε είναι ότι αναδημοσιεύουμε ουσιαστικά το πρόγραμμα εφημεριών του νοσοκομείου ουσιαστικά από την ανάποδη, δηλαδή στο διαδίκτυο δημοσιεύονται οι ειδικότητες και τα τμήματα που εφημερεύουν. Εμείς δημοσιεύουμε αυτά που δεν εφημερεύουν για να έχει εικόνα η κοινωνία και ο κόσμος, γιατί πολλές φορές πάνε στο νοσοκομείο, τους λένε ότι ξέρετε δεν εφημερεύει αυτή η ειδικότητα, πρέπει να πάτε σε άλλο νοσοκομείο, σε άλλη πόλη να εξυπηρετηθείτε και γίνετε δέχτες το νοσηλευτικό, το διοικητικό, το ιατρικό προσωπικό, δέχτες της οργής των πολιτών για αυτή την κατάσταση. Όμως δυστυχώς τα πράγματα χειροτερεύουν. Δηλαδή παρά το ότι έχουν γίνει μεγάλες συγκεντρώσεις, παρά το ότι συνεχώς τα μέσα ενημέρωσης ασχολούνται με τα προβλήματα και με τη γύμνια, τα τοπικά μέσα τουλάχιστον, με τη γύμνια του συστήματος υγείας στην Κρήτη, η κατάσταση αντί να βελτιώνεται χειροτερεύει. Πέρυσι εμείς δεν είχαμε αυτά τα κενά στην χειρουργική, στο αναισθησιολογικό και στην καρδιολογική που έχουν προκύψει φέτος. Είχαμε μόνο στο ακτινολογικό. Φέτος τα πράγματα έχουν χειροτερέψει. Έχουν αποχωρήσει γιατροί. Έχει φύγει ένας γιατρός λόγω της αντιμετώπισης που είχαν από τη διοίκηση και λόγω των συνδικών εργασίας. Μια αναισθησιολόγος. Έχει αποχωρήσει ένας γενικός χειρουργός. Έχει αποχωρήσει ένας καρδιολόγος. Με αποτέλεσμα τα κενά τώρα πλέον είναι πολύ μεγαλύτερα σε σχέση με πέρυσι. Μάλιστα. Και οι περισσότεροι από αυτούς που αποχωρούν επικαίνουν και εργάζονται σε ιδιωτικά νοσοκομεία και εκ των πραγμάτων ο κόσμος ουσιαστικά μπαίνει στη διαδικασία να πηγαίνει στην ιδιωτική φροντίδα υγείας και εμείς εκτιμούμε ότι αυτός είναι και ο σχεδιασμός της κυβέρνησης. Δεν είναι ότι η κυβέρνηση δεν έχει σχέδιο, αλλά δεν το λέει. Θέλει να διαλύσει το δημόσιο σύστημα υγείας, μάλλον να το αποδυναμώσει, για να χρησιμοποιήσουμε μια πιο ακριβή έκφραση, να το αποδυναμώσει έτσι ώστε εκ των πραγμάτων ο κόσμος να στρέφεται στον ιδιωτικό τομέα υγείας, όπου έχουν γίνει και μεγάλες επενδύσεις τα τελευταία χρόνια. Και για όποιον πει ότι ξέρετε έρχονται και προσλήψεις προσωπικό στα νοσοκομεία του Λασιθίου, θα υπενθυμίσω αυτό το οποίο αναφέρατε σε ανακοίνωσή σας τις προηγούμενες ημέρες, ότι από τους 9 που προβλεπόταν για το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου ήσουν κανένας. Ναι, γιατί στις προκηρύξεις του εκτός ιατρών τις θέσεις τις καταλαμβάνουν οι συμβασιούχοι, οι οποίοι έχουν και την προϋπηρεσία. Και ένα ποσοστό, των μικρό ποσοστό των συμβασιούχων μνημοποιούνται με αυτόν τον τρόπο, αλλά επιπλέον ενίσχυση των νοσοκομείων δεν έρχεται. Και επίσης οι συμβασιούχοι είτε παίρνουν θέσεις στο δικό μας νοσοκομείο, είτε παίρνουν σε άλλα νοσοκομεία. Οπότε γίνεται ένα πήγαινε έλα μεταξύ των νοσοκομείων. Εμάς στο ισοζύγιο από τις 9 θέσεις ουσιαστικά δεν θα κερδίσουμε κανένα πλέον εργαζόμενο που βγήκαν τα αποτελέσματα. Στο κομμάτι των γιατρών, κυρία Δουγκεράκη, δυστυχώς τα πράγματα είναι χειρότερα, δεν υπάρχουν καν υποψηφιότητες. Εμάς έχουν προκηρυχθεί το τελευταίο χρόνο 14 θέσεις για το νοσοκομείο μας και από ό,τι φαίνεται θα καλυφθούν μόνο οι 3 από τις 14. Mm. Κύριε Μανουσάκη, να ρωτήσω το εξής. Και είναι το τελευταίο που πραγματικά ρωτώ. Έχουμε μπροστά μας μια χρυσή τουριστική περίοδο. Έχουμε δομές υγείας σε, όπως είναι, σε Ιερά Πέτρα, Άγιο Νικόλαο, Σιτία. Αυτές οι δομές μπορούν να καλύψουν τον όγκο των επισκεπτών αυτό των μηνών της χρυσής τουριστικής αυτής περίοδου? Όχι, δεν μπορούν. Είναι δεδομένο ότι δεν μπορούν. Είπαμε τα κενά που είχαμε και έχουμε στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Η Ιερά Πέτρα, υπάρχει ένας παθολόγος μόνο στο νοσοκομείο, μία αναισθησιολόγος, δύο ορθοπαιδικοί, δύο καρδιολόγοι, δηλαδή τα κενά είναι πάρα πολλά σε πολλές ειδικότητες. Και ουσιαστικά η παθολογική κλινική εκεί, η πολυτουργή είναι ανοιχτή τις μισές μέρες του μήνα. Στο δε νοσοκομείο Σιτίας η παθολογική κλινική είναι τελείως κλειστή. Όπως μεγάλα προβλήματα έχει και η παιδιατρική κλινική στο νοσοκομείο Σιτίας, έχει μόνο μία γιατρό. Μια γιατρό μόνη. Καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούν τα νοσοκομεία να λειτουργήσουν ως νοσοκομεία. Από αυτή τη λογική, περισσότερο λειτουργούν ως πολυδύναμα κέντρα υγείας. Καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι η λύση
και το ξέρουμε εκ των πραγμάτων ότι να ενωθούν σε ένα νοσοκομείο. Γιατί και στο Ρέθυμνο είδαμε ότι υπάρχει ένα νοσοκομείο και δεν βγαίνουν οι εφημερίες χωρίς τη βοήθεια από τα νοσοκομεία του Ηρακλείου. Επίσης, αυτή τη στιγμή και το ιατρικό προσωπικό που υπάρχει στο νομό δεν επαρκεί καν για ένα νοσοκομείο. Δεν είναι δηλαδή αυτή μια λογική πρόταση, ούτε είναι αντίστοιχο με αυτά που είχε υποσχεθεί το κυβερνών κόμμα πριν τις εκλογές, που είχε πάει ο Πρωθυπουργός πέρυσι αυτή την περίοδο, τέτοιες μέρες, και στην Ιεράδρα και στη Σιτία και στον Αγιο Νικόλαο είχε έρθει και έλεγε μην ανησυχείτε για την υγεία, θα είναι προτεραιότητα για την επόμενη περίοδο η υγεία στην επόμενη τετραετία. Από τότε θα έρθουν οι γιατροί, θα στελεχωθούν τα νοσοκομεία. Από τότε έχει περάσει ένας χρόνος και η κατάσταση δυστυχώς έχει χειροτερέψει κατά πολύ. Δηλαδή, δομές που πριν ένα χρόνο υπήρχαν στα νοσοκομεία του νομού και δουλεύανε μια χαρά ή σχετικά καλά, τώρα πλέον είναι κλειστές ή δεν δουλεύουν καθόλου ή έχουν προβλήματα σαν αυτά που αναφέραμε χθες στο νοσοκομείο Νικολάου, που δεν εφημέρευε αναισθησιολόγος, ακτινολόγος και δεν εφημέρευε και χειρουργός. Επίσης, εμάς άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι η μονάδα δασικής θεραπείας. Έχει μείνει με τρεις γιατρούς, εκ των οποίων ο ένας από τους τρεις είναι ο διευθυντής, που είναι σε παράταση, κανονικά θα έπρεπε να έχει συνταξιοδοτηθεί. Τώρα, αυτές τις μέρες κλείνει για 15 μέρες για απολύμανση. Είναι ο ετήσιος καθαρισμός που γίνεται σε όλες τις ΜΕΘ. Αλλά ενώ εδώ γινόταν συνήθως μήνα Οκτώβριο και για πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα, για μια εβδομάδα περίπου, τώρα θα πάρει 15 μέρες, γίνεται μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στην καρδιά της τουριστικής περίοδου και ο λόγος είναι, εκτός από το ζήτημα της απολύμανσης, ότι δεν επαρκούν οι εφημερίες των γιατρών. Έχουμε μείνει με τρεις γιατρούς, οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν ο καθένας από 10 εφημερίες. Δινόταν βοήθεια από τα νοσοκομεία του Ηρακλείου με γιατρούς που ερχόταν και κάνουν εφημερίες. Προφανώς αυτό δεν μπορεί να γίνεται συνέχεια. Και άλλο μεγάλο πρόβλημα που έχουμε και θα έχουμε το επόμενο διάστημα στο νοσοκομείο μας είναι η λειτουργία της ΜΕΘ, η οποία είχε 6 κλίνες, κυρία Δουλγεράκη, εξυπηρετούσε από όλη την Νότια Ελλάδα περιστατικά, από Σαντορίνη, από Ρόδο, εξυπηρετούσε από όλη την Κρήτη βεβαίως, γιατί όταν δεν έχει στο ένα νοσοκομείο εντασιακοί μεταφέρονται περιστατικά στο άλλο. Όμως, λόγω της σύλληψης γιατρών έχει μειωθεί τα κρεβάτια, έχουν μειωθεί από τον Απρίλιο από 6 σε 4 και πλέον το επόμενο διάστημα μπαίνει και ζήτημα κατά πόσο θα συνεχίσει τη λειτουργία της. Καταλαβαίνουμε τώρα να βρεθεί ένας νομός με 75.000 κατοίκους να έχει μόνο 4 κρεβάτια ΜΕΘ και να κινδυνεύει να μην έχει καθόλου ΜΕΘ, είναι μια κατάσταση πάρα πολύ αρνητική και παραλαμβάνω έρχεται σε αντιστοιχεία με αυτά που ο Πρωθυπουργός είχε υποσχεθεί πριν ένα χρόνο να γίνει στο Λάσιτ. Κύριε Μενουσάκη, πότε κλείνει για την απολύμανση ΜΕΘ? Ο σχεδιασμός ήταν να κλείσει από χθες, όμως επειδή υπάρχουν κάποια περιστατικά που πρέπει να βγούνε και δεν είναι εύκολο, χρειάζεται κάποιος χρόνος, μέχρι την Τετάρτη θα ενδεχομένως θα έχει ολοκληρωθεί. Εννοείται αύριο Τετάρτη ή την από πάνω Τετάρτη? Αυτή την Τετάρτη. Αύριο δηλαδή. Αύριο. 26, μέχρι αύριο ενδεχομένως και θα έχει φύγει το τελευταίο περιστατικό. Μάλιστα. Απλά επειδή εντάξει, δεν είναι τόσο εύκολο για να διακινηθούν κάποια περιστατικά, χρειάζεται να είναι σταθερά κτλ. Αυτά είναι θέμα των γιατρών. Οι γιατροί θα κρίνουν πότε θα φύγει και το τελευταίο περιστατικό. Μάλιστα. Για να ξεκινήσει η διαδικασία.